Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρά λίγο την ψύχρα αψηφίσατε τον καιρό και ήρθατε κοντά μας. Είμαστε χαρούμενοι και ξεκινάμε την εκδήλωσή μας με την χοροδία του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Ερμοπόλεως, η οποία θα μας πει μερικά τραγούδια. Καλωσορίζουμε τη χοροδία, το μαέστρο κύριο Γιάννη Ριγούτσο και τα μέλη.
Και τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Συλλόγου, κύριο Νίκο Αλμπανόπουλο, για τον δικό του χαιρετισμό. Παραξενεύεστε που με είδατε να μπαίνω. Έχω κάνει και πιο επικίνδυνες αποστολές στη ζωή μου. Δεν ήταν τίποτα αυτό. Δεν καλέσαμε, είδατε, ίσως προσέξατε ότι η πρόσκληση που κάνουμε ήταν για μια εορταστική εκδήλωση. Δεν την ονομάσαμε κοπή πίτας. Φυσικά θα κόψουμε την πίτα μας. Είναι μια παραδοσιακή στιγμή για κάθε σύλλογο. Αλλά το κύριο για μας είναι σήμερα να δώσουμε στοιχεία. Και θα το εξηγήσω εντός ολίγου. Ξεκινάω λέγοντας ότι δεν είναι οι καλύτερες στιγμές για τη γειτονιά μας. Σχετίζονται και με τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη στην περιοχή και είναι πρώτη φορά στην Ευρώπη από το 1945 που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ακούγομαι πίσω, είναι εντάξει. Πιο κοντά. Είναι λίγο κοντά το μικρόφωνο. Να πάρω το ασύμφωνο. Δεν έχει γίνει πρόνοια για 1980, παιδιά. Λοιπόν, μήπως τώρα ακούγομαι καλύτερα. Ναι. Okay. Λοιπόν, και επίσης, ξέρουμε καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι τραυματίες, ιδιαίτερα και στις δύο εμπόλεμες περιοχές, αλλά ιδιαίτερα στη Γάζα, οι τραυματίες αυτή τη στιγμή δεν τυχαίνουν καμιάς φροντίδας και καμιάς νοσηλείας. Και εμείς ως συγκάτοικοι σε αυτόν τον κόσμο και στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε όμως κάποιες καλές ειδήσεις. Ας μείνουμε λοιπόν στις καλές ειδήσεις, στις ειδήσεις που δίνουν μια αίσθηση συλλογικότητας και φροντίδας για τον άνθρωπο δίπλα μας. Εκείνων, και αυτό έχει σημασία, εκείνων που δεν γνωρίζουμε προσωπικά. Με δύο λόγια, αντίληψη ότι ζούμε σε μία κοινότητα. Για τους πολέμους και τη δυστυχία σε άλλα μέρη του πλανήτη, μπορούμε να κάνουμε ο καθένας κάτι. Άλλος μπορεί να προσευχηθεί, ο καθένας με τον τρόπο του, άλλος να βρει ένα κανάλι προσφοράς να αναζητήσει, άλλος να διαδηλώσει για ειρήνη, οπωσδήποτε νομίζει, οτιδήποτε νομίζει. Αλλά άμεσα μπορούμε να κάνουμε κάτι για τους συμπολίτες μας εδώ στη Σύρο. Και το κάνουμε, αυτός ο σύλλογος το κάνει. Δεν είναι μια βοήθεια που αλλάζει τη ζωή τους, αλίμονο. Μακάρι να είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Είναι όμως μια συνδρομή που δυναμώνει, βοηθά στην ανάρρωση, τονώνει σωματικά και ψυχολογικά. Αυτό το δεύτερο σκέλος, μας το έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι, τη σημασία που έχει η επίσκεψη του νοσηλευτή στο σπίτι. Αυτό το χτύπημα στην πόρτα, στο κουδούνι. Η αίσθηση για κάποιον άνθρωπο ότι δεν έχει μείνει μόνος, ότι δεν επαφίεται μόνο σε κάποιο συγγενή ή φίλο, αλλά στην κοινότητα. Συνεπώς, αυτή είναι η δουλειά του Συλλόγου και η σημερινή πάλι εκδήλωση είναι και για την αισιοδοξία και για τις νέες ιδέες που μπορούμε να έχουμε για το πόσο ο Σύλλογος θα εργαστεί καλύτερα, αλλά και για κάτι πολύ βασικό που λέγεται απολογισμός και διαφάνεια. Με ουσιαστικό τρόπο, όχι ονομαστικά απλώς. Και αυτό γιατί ο Σύλλογος διαρκώς καλεί τους συμπολίτες μας να τον συνδράμουν, να του δώσουν υλική βοήθεια. Είναι λοιπόν υποχρεωμένος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που υπάρχει δυσπιστία σε κάποιες περιπτώσεις, να παρέχει στοιχεία. Να παρέχει ουσιαστική πληροφόρηση της δυναμικότητας, της αποτελεσματικότητας και τα οικονομικά όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα. Να δείχνει με αυτόν τον τρόπο σε κάθε συνδρομητή και δωρητή ότι αυτό που προσφέρει, αυτό που λαμβάνει ο Σύλλογος, πιάνει τόπο. Ότι διαχειριζόμαστε ως Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά όλα τα χρήματα που συγκεντρώνουμε και είναι πολλά, τα διαχειριζόμαστε με τον πιο προσεκτικό και ηθικό τρόπο. Και για όλα αυτά θα σας δώσω στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το δυναμικό του Συλλόγου, αριθμητικά και ποιοτικά. Και τι ακριβώς γίνεται στο μέτωπο, σε δεύτερη φάση, των εσόδων και εξόδων. Ως προς το πρώτο σκέλος, λοιπόν. Ο Σύλλογός μας αυτή τη στιγμή μισθοδοτεί δύο επαγγελματίες νοσηλεύτριες πλήρους απασχόλησης. Και μία νοσηλεύτρια μερικής απασχόλησης. Η νοσηλεύτρια μερικής απασχόλησης εργάζεται περίπου 6 μήνες το χρόνο, όταν ο Σύλλογος χρειάζεται, έχει την ανάγκη αυτή, είτε γιατί πρέπει οι νοσηλεύτριες να πάρουν άδεια, είτε γιατί κάτι συμβαίνει, είτε γιατί υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Εάν οι ανάγκες ήταν για τρεις νοσηλεύτριες, θα το κάναμε πλήρους απασχόλησης. Μάλιστα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τα μέλη μας και τους φίλους του Συλλόγου. Και όσοι είναι απλώς φίλοι και δεν είναι μέλη, καλά θα κάνουν βγαίνοντας να εγγραφούν, γιατί ο Σύλλογος έχει ανάγκη τα μέλη. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι από την 1η Γενάρη του 2024. Η μία νοσηλεύτρια,
απέκτησε σύμβαση αορίστου χρόνου, ενώ μέχρι σήμερα εργαζόταν με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Είναι κάτι που το επιθυμούμε. Είμαστε και εμείς, όλα τα μέλη του Δουσίου, μια ζωή οι ίδιοι εργαζόμενοι, όχι εισοδηματίες. Θέλουμε να νιώθει ο εργαζόμενος ασφάλεια και να μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του χωρίς να περιμένει αν η σύμβασή του θα ανανεωθεί σε 2 ή σε 6 ή σε 12 μήνες. Το σημαντικότερο από όσα τα στοιχεία που μπορώ να σας δώσω είναι ο αριθμός των επισκέψεων που κάνουν αυτές οι τρεις νοσηλεύτριες στα σπίτια. Και οι επισκέψεις σχεδόν ταυτίζονται με τις νοσηλευτικές πράξεις. Κάποιες επισκέψεις έχουν και περισσότερο από μία, μπορεί και δύο νοσηλευτικές πράξεις. Έτσι λοιπόν, αυτό τον πίνακα, θα σας δώσω μερικά στοιχεία, κάποιες φορές θα λέω αριθμούς, δεν χρειάζεται τίποτα να κρατήσετε, ούτε θέλω να σας κουράσω. Βγαίνοντας από την αίθουσα, πρώτη φορά ο σύλλογός μας θα διανύμει αυτό το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο στο εξής θα εκδίδει τακτικά και έχει την εξέλιξη και όλα τα δεδομένα που θα συνοπτικά θα απαριθμίσω και τώρα. Μετά από μία κάμψη λοιπόν την περίοδο της πανδημίας, που φτάσαμε να έχουμε και μόνο 3.729 επισκέψεις σε σπίτια σε ένα χρόνο, το 2021, πετύχαμε το 2022 να αυξηθούν στις 4.171 και το 2023 στις 5.868, που είναι οι περισσότερες των τελευταίων ετών. Βέβαια, δεν χαιρόμαστε, πιστεύω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει, το ότι οι ανάγκες μεγαλώνουν, γιατί στην πραγματικότητα οι ανάγκες υπάρχουν πάντα και είναι και περισσότερες από αυτές. Είναι περισσότερες από 5.868 επισκέψεις που κάναμε μέσα στο 2023. Χαιρόμαστε μόνο γιατί έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ο αριθμός των ωφελούμενων που ο Σύλλογός μας εξυπηρετεί. Το 2021 εξυπηρέτησε 240 συμπολίτες μας. Το 2022, 298, 300 σχεδόν. Και το 2023, 353 συμπολίτες. Επειδή δεν θα κάνετε την πράξη στα γρήγορα, θα σας πω ότι αυτό σημαίνει, διαφορετικού συμπολίτες εννοείται, αυτό σημαίνει λοιπόν έναν στους 59 κατοίκους του νησιού. Ένα στους 59 κατοίκους του νησιού ζήτησε τη βοήθεια του Συλλόγου και την έλαβε αμέσως, την ίδια ή την επόμενη μέρα. Από την ίδια ή την επόμενη μέρα, ανάλογα με το πότε κάλεσε. Ο Σύλλογός μας είναι σε θέση να εξυπηρετήσει περισσότερους αυτή τη στιγμή. Το 353 και το 6.000 περίπου επισκέψεις στα σπίτια είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξεπεράσουμε εφόσον χρειάζεται. Είναι δύσκολο πάντα αυτό να επιτυγχάνεται με οικονομικούς όρους όπως θα εξηγήσω παρακάτω, αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε να το κάνουμε. Στο οικονομικό, ο Σύλλογός μας κρατήθηκε ζωντανός χάρη στη σπουδαία επιτυχία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου να πετύχει την πολύ ξεχωριστή δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος, που ήρθε να ισοσκελίσει τα έξοδα σε μια σειρά δύσκολων οικονομικά ετών. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη δωρεά που όμως δεν θα επαναληφθεί ποτέ. Και εμείς χτυπήσαμε την πόρτα, δεν επαναλαμβάνουν την προσφορά. Τα επόμενα χρόνια, και αυτό εννοώ ότι κρατήθηκε χάρη σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τα επόμενα χρόνια τα έσοδα κατά πολύ υστερούσαν των εξόδων. Το 2019 κατά 20 περίπου χιλιάδες ευρώ. Το 20 κατά 36.000 ευρώ. Το 21 κατά 23.000 ευρώ. Ήταν δύσκολες χρονιές και αυτό οφειλόταν και στην πανδημία. Το 2022, το καινούριο συμβούλιο, είχαμε αναλάβει το Σεπτέμβριο του 2021, καταφέραμε σχεδόν να ισοσκελίσουμε τα έξοδα. Να έχουμε περισσότερα έξοδα από έσοδα, μόνο 3.700 ευρώ. Και το 2023, φέτος, κατορθώσαμε, έχοντας πια για τρεις χρονιές συνεχόμενες σταθεροποιήσει τα έξοδα του Συλλόγου, θα πω μετά σε τι συνίσταται τα έξοδα, έχοντας σταθεροποιήσει τα έξοδα στις 60.000 ευρώ ετησίως, κατορθώσαμε να πετύχουμε έσοδα 80.000 ευρώ. Δηλαδή 22.000 ευρώ περισσότερα από τα έξοδα. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε αισιόδοξοι ότι ο Σύλλογος στο άμεσο και ορατό μέλλον δεν θα έχει λειτουργικό πρόβλημα. Φυσικά με τη βοήθεια όλων αυτών που συνεισέφερα και θα εξηγήσω στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, στην αρχή της χρονιάς φέτος, μετά από μία σχεδόν οκταετία όπου το διαθέσιμο του Συλλόγου μειωνόταν, πετύχαμε να αυξηθεί
στην αρχή της χρονιάς, δηλαδή, ας το πούμε έτσι, τι έχει στο ταμείο στην αρχή της χρονιάς, πετύχαμε να αυξηθεί πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια και να είναι πάνω από 30.000 ευρώ, που είναι μια ασπίδα ασφάλειας. Τα 30.000 ευρώ δεν είναι κέρδος, δεν θα φορολογηθούν, αλλά είναι χρήματα που αν κάτι δεν πάει καλά με την ίσπραξη, αν δεν έχουμε κάποιους δωρητές όπως περιμένουμε κτλ., θα μπορέσουμε να μισθοδοτούμε και να κινούμε τα οχήματα. Εκείνο όμως που πρέπει να δούμε, και είναι σημαντικό, είναι η αποτελεσματικότητα του συλλόγου. Δηλαδή, εντάξει, μαζεύεις έσοδα, έχεις νοσηλεύθερες, κάνεις επισκέψεις, αλλά ποιο είναι το κόστος κάθε επίσκεψης, κάθε νοσηλευτικής πράξης. Γιατί αν έχεις λειτουργικά έξοδα μεγάλα και τα καλύπτεις, γιατί είσαι καλός, κατορθώνεις να μαζεύεις χρήματα και κάνεις περιορισμένες πράξεις, τότε θα μπορούσε να πει κάποιος, εντός εισαγωγικών το λέω αυτό, λάτρης της ιδιωτικής οικονομίας, γιατί να συντηρείς ένα σύλλογο με νοσηλεύθερες. Γιατί να μην επιχορηγείς τους συμπολίτες, να πληρώνουν κάποιον ιδιώτη νοσηλευτή να κάνει τις ίδιες πράξεις. Άρα λοιπόν, κάτι πολύ βασικό είναι να είμαστε αποτελεσματικοί σαν σύλλογος και το κόστος κάθε επίσκεψη στο σπίτι και κάθε νοσηλευτικής πράξης να είναι χαμηλό. Αυτό σημαίνει προφανώς αποτελεσματικότητα του συλλόγου, γιατί η ποιότητα παραμένει ίδια. Και πιστεύω όχι απλώς παραμένει ίδια, αλλά διαρκώς βελτιώνεται. Έτσι λοιπόν, το κόστος κάθε νοσηλευτικής πράξης από το 2019, που κάτσαμε και μετρήσαμε και κάναμε τα στατιστικά μας, μέχρι το 2022 κυμάνθηκε στα 14 έως 17 ευρώ ανά επίσκεψη σπίτι ή ανά νοσηλευτική πράξη, που όπως σας είπα σχεδόν ταυτίζονται, και χάρη στη μεγάλη αύξηση του 2023 στους ωφελούμενους ανθρώπους συμπολίτες και σε επισκέψεις στα σπίτια. Χάρη στη μεγάλη αυτή αύξηση και στο γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε σταθερά σχεδόν τα έξοδα του συλλόγου σε 60.000, πετύχαμε πρώτη φορά να κάνουμε όχι το άλμα, αλλά το βύθισμα, το θετικό δηλαδή, κάθε νοσηλευτική πράξη να είναι 9,8 ευρώ. Να αντιστοιχεί σε 9,8 ευρώ, που είναι κάτω από το μέσο όρο της αγοράς και δείχνει ότι και εξοικονομούμε χρήματα, κάνουμε μια καλή διαχείριση σαν σύλλογος συνολικά, με πρώτα απ' όλα σημαντικότερη τη δουλειά των νοσηλευτριών μας. Κάνουμε λοιπόν αυτή την θετική δουλειά και την μία στιγμή γλιτώνουμε χρήματα από τους ανθρώπους που επισκεπτόμαστε στο σπίτι, που δεν υποχρεώνονται να πληρώνουν περισσότερα τις ιδιώτες νοσηλευτές. Να υπάρχουν ιδιώτες νοσηλευτές και να απευθύνεται όποιος επιθυμεί σε αυτούς, δεν έχουμε καμία απολύτως κόντρα με αυτό το κομμάτι της αγοράς. Πρέπει να υπάρχουν προφανώς. Και εφόσον υπάρχουν, κάποιο κόσμο εξυπηρετούν. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και οικονομικοί και να εξυπηρετούμε τους πάντες. Και να αποδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο ότι η συλλογικότητα και η κοινότητα και η κοινοτική δράση και η δημόσια δράση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική κάποιες φορές από την ιδιωτική. Σε μια περίοδο που, όπως ξέρετε, το δημόσιο και κάθε τι δημόσιο συκοφαντείται, λιδωρείται και βάλεται. Κατανομή των δαπανών. Πολύ χοντρικά. Μην συγκρατήσετε τίποτα. Το 51%, δηλαδή τα μισά από τα 60.000 που σας ανέφερα, πάει για έξοδα τα τελευταία τρία χρόνια σχεδόν, είναι η μισθοδοσία των νοσηλευτριών μας. Το 27% περίπου, δηλαδή πάμε πια στα 3/4, είναι οι εισφορές του ΕΦΚΑ, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι σημαντικό η κίνηση των οχημάτων και τα καύσιμα, δηλαδή τα καύσιμα, συγγνώμη, και η συντήρηση των οχημάτων. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν υλικά νοσηλείας, κάποιες μικρές εκδηλώσεις κλπ. Τα έξοδα αυτά, νοσηλείας, συγγνώμη, εκδηλώσεων ή τέτοιων μικροέξοδα, όπως δύο-τρία ελάχιστα έξοδα που κάνουμε σήμερα, είναι τα μοναδικά έξοδα, τα οποία δεν πηγαίνουν, ας το πούμε, στο έργο το νοσηλευτικό, το αμοιβώς νοσηλευτικό έργο του συλλόγου μας, και είναι ευνόητο ότι καμία απολύτως υλική ανταμοιβή ή αποζημίωση οτιδήποτε δεν υπάρχει για κανένα μέλος του ΔΣΟΥ, δεν υπήρχε ποτέ από την ίδρυσή του και φυσικά δεν θα υπάρχει ποτέ όσο αυτός ο σύλλογος υπάρχει. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό και η παραχώρηση των υλικών. Όπως ξέρετε, έχουμε ανοίξει αυτό το μέτωπο του να έχουμε υλικά νοσηλευτικά, δηλαδή εξοπλισμό, κρεβάτια, αμαξίδια, ακόμα και απλά πράγματα πιο οικονομικά όπως είναι πατερίτσες κλπ. Ζητάμε, καλούμε τον κόσμο να μας τα ζητήσει για δανεικά. Εμείς τα έχουμε πάντα φρεσκαρισμένα, ας το πούμε έτσι, και θα πω και αργότερα πώς γίνεται αυτό. Και τα δανείζουμε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μας επιστρέφουν και λαμβάνουμε συνεχώς καινούργια αποδορές. Και με αυτή την ευκαιρία, μια και μας καλύπτουν όπως πάντα και ήταν και ο Μπάμπης Κουλούρας που δεν λείπει ποτέ, με αυτή την ευκαιρία να καλέσω τους συμπολίτες που δεν έχουν πια ανάγκη
κάποιο εξοπλισμό νοσηλευτικό, να έρθουν να το δωρήσουν στο Σύλλογο. Θα το πάρουμε με χαρά, θα το βελτιώσουμε αν χρειάζεται, θα το φροντίσουμε και θα το πάρουν όχι ένας, αλλά πολλοί άλλοι συμπολίτες, ο ένας μετά τον άλλο. Είναι πολύ σημαντικό. Όσο σημαντική είναι και μια δωρεά σε χρήματα. Αλλά και εδώ έχω να σας δώσω το στατιστικό στοιχείο. Το 2022 δανείσαμε 125 υλικά σε 63 ασθενείς. Και το 2023 140 σε 70. Είναι μια μικρή αύξηση, υπολογίσιμη, και θέλουμε να κάνουμε πιο γνωστή αυτή τη δυνατότητα, γιατί είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να αγοράσουν ένα στρώμα ακριβό, ένα κρεβάτι ακριβό, και θέλουμε να τους πούμε ότι εδώ μπορούμε να σας το δανείσουμε. Ταυτόχρονα, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε αντιμετωπίσει και κάποιες άλλες εκκρεμότητες. Στο σύστημα Εργάνη, για παράδειγμα, δηλώνεται καθημερινά το πρόγραμμα εργασίας σε δύο βάρδιες. Δεν είναι απλό πράγμα, είναι περίπλοκο, και χαιρόμαστε που μπορούμε και το κάνουμε σωστά, ώστε ο Σύλλογος να μην αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα ακόμα και προστίμου. Συνεργαζόμαστε με τεχνικό ασφαλείας, όπως απαιτεί η νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Καταχωρούμε πλήρως τις δαπάνες στη διάρκεια, όπως απαιτεί η νομοθεσία για τις κρατικές επιχορηγήσεις. Αλλά βέβαια, επειδή ο καθένας δεν επισκέπτεται τη διάρκεια, γι' αυτό δίνονται στοιχεία και γι' αυτό θα πάρετε σήμερα το πρώτο ενημερωτικό και στο μέλλον πολλά άλλα ενημερωτικά μικρά φυλάδια. Καταχωρούμε τα στοιχεία μας κάθε χρόνο στο πληροφοριακό σύστημα Κέντρα Κοινότητας για τους συλλόγους με χαρακτηριστικά όπως ο δικός μας. Και κάτι που ήταν δύσκολο, λίγο επίπονο, αλλά έχουμε τον κόσμο να κάνει αυτά. Ανανεώσαμε την πιστοποίηση για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μια διαδικασία χρονοβόρα και πολύπλοκη, όπως ενημερώθηκα και παρακολούθησα από μακριά. Δεν ήμουν εγώ ο δράστης. Σε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που πρέπει να τηρείται κάθε 4 χρόνια και είναι βασική προϋπόθεση για τις κρατικές επιχορηγήσεις. Αναμένουμε να εκδοθεί το ΦΕΚ, όπου μας πιστοποιεί και μπορούμε να παίρνουμε κρατικές επιχορηγήσεις. Μικρές είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις. Είναι λιγότερο από το 10% των εσόδων μας. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι ποικίλη κάθε χρόνο. Δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, ο Σύλλογος παραμένει αληθές ότι στηρίζεται στους φίλους και τα μέλη του. Η τριετή θητεία αυτού του Συμβουλίου, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, ολοκληρώνεται προφανώς αυτό το Σεπτέμβριο του 2024. Παραλάβαμε κάτι εξαιρετικό, με σεβασμό σε εκείνες και εκείνους που το ξεκίνησαν το 1995, το συνέχισαν για 3 δεκαετίες και το στερέωσαν, πετυχαίνοντας, και αυτό είναι η μεγαλύτερη επένδυση εντός εισαγωγικών, ο Σύλλογος να θεωρείται από την τοπική κοινωνία εκείνος που αξίζει να ενισχύσεις στο νησί μας. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό όταν λαμβάνουμε δωρεές. Η φήμη είναι κάτι ανεκτίμητο και οφείλεται αποκλειστικά σε όσους προηγήθηκαν σε συμβούλια, όχι φυσικά από εμάς που μόλις 2,5 χρόνια υπηρετούμε το Σύλλογο. Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε και μένει να κρυθεί από τα στοιχεία που θα παραθέσουμε στο τέλος της θητείας, αν το πετύχαμε ή όχι. Είναι θεμητό κάθε Διοικητικό Συμβούλιο να προσπαθεί να πετύχει κάτι, να κάνει κάτι καλύτερο. Και εύχομαι πραγματικά το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να μας ξεπεράσει. Να θέσει τους δικούς τους στόχους, να έρθει σε μια παρόμοια εκδήλωση μετά από 3 χρόνια και να πει αυτά πέτυχα. Μακάρι να ήταν αυτός ο ανταγωνισμός για την ποιότητα της κοινότητας στο μέλλον. Συνεπώς, καλό σήμερα. Όλες τις οικογένειες, ακόμα μια φορά, είναι μια έκκληση που κάνουμε με κάθε ευκαιρία. Καλό όλες τις οικογένειες του νησιού να εγγράψουν ένα μέλος τους στο Σύλλογο. Για μας αυτό θα ήταν μια τεράστια στήριξη. Ας πούμε ότι η σύλλογος των 21.000 κατοίκων έχει 6-7.000 οικογένειες. Τα τακτικά μας μέλη είναι περίπου 500 εκείνα που πληρώνουν κάθε χρόνο τη συνδρομή των 10 ευρώ. Δεν είναι μεγάλη συνδρομή, είναι 10 ευρώ το χρόνο. Αν τα μέλη ήταν 6.000, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. Δεν θα είχαμε την αγωνία και θα πετυχαίναμε πολύ πιο εύκολα υψηλότερους στόχους και θα εξυπηρετούσαμε περισσότερους συμπολίτες. Θυμίζω παρόλα αυτά ότι ο Σύλλογος δεν εξυπηρετεί τα μέλη του, ο Σύλλογος εξυπηρετεί κάθε συμπολίτη. Κάθε μέρα του χρόνου, Κυριακή, γιορτή, πρωτοχρονιά, πρωτομαγιά, οποτεδήποτε. Η νοσηλεύθερη μας είναι έξω για κάθε συμπολίτη που έχει ανάγκη. Δεύτερον, από τα μέλη, τα εγγεγραμμένα μέλη, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, είναι μια ευκαιρία αυτό, απέχει λίγο Σεπτέμβρης, αλλά είναι μια ευκαιρία, να δηλώσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο που θα γίνει η διαδικασία ανανέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου ότι επιθυμούν να αναλάβουν ευθύνες στη διοίκηση. Είναι χαρά μας. Ιδανικά θα έπρεπε κάθε τριετία η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανανεώνεται εν μέρη.
θα ήταν καλό να ανανεώνεται, θα έλεγα, κατά το ίμιση, εν μέρη τέλος πάντων, για να υπάρχει μια εμπειρία, μια συνέχεια, αλλά και νέος άνεμος, άνθρωποι που θέλουν να έρθουν με τη σειρά τους να στηρίξουν και να κάνουν, να πετύχουν κάτι για την κοινότητα. Ελπίζω να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι, γιατί στις εκλογές του 2021 δεν υπήρχε πλήθος. Και η εκλογή όσων έβαλαν υποψηφιότητα ήταν πάρα πολύ εύκολη. Δεν υπόσχομαι σε αυτόν τον κόσμο που θα έρθει να πάρει μέρος στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα είναι χαλαρό. Θα έχει κάποια άγχη, θα έχει κάποιες δυσκολίες, γιατί ο Σύλλογος δεν μπορεί ποτέ να σταματήσει τη δουλειά του, ούτε μπορεί να ξεμείνει οικονομικά, να μείνει από χρήματα και να μην μπορεί να πληρώνει τη μισθοδοσία του. Αλλά υπόσχομαι ότι θα τα καταφέρουν και θα έχουν ικανοποίηση από την επιτυχία που θα γνωρίσουν. Τώρα, τελειώνοντας. Σε αυτή τη διαδρομή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας έχουν συνδράμει. Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που δίνουν χρήματα και υπάρχουν άνθρωποι που δεν αμείβονται καθόλου ή αμείβονται συμβολικά μόνο για την εργασία τους. Είναι το ίδιο πράγμα, όπως καταλαβαίνετε. Και υπάρχουν και άλλοι, πολύτιμοι για μας άνθρωποι, που μας δίνουν το χρόνο τους. Προσφέρουν εθελοντικά, σε μόνιμη βάση, προσωπική εργασία. Το ίδιο είναι και πάλι. Νιώθω την ανάγκη να ξεκινήσω από αυτούς τους τελευταίους. Τους εθελοντές που καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες, Δευτέρα με Παρασκευή, και το λέω κιόλας για να τα ακούει ο κόσμος, από τα μέσα ενημέρωσης. Καθημερινά λοιπόν, Δευτέρα ως Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, κρατούν ανοιχτό το γραφείο του Συλλόγου. Και με αυτόν τον τρόπο, ο συμπολίτης μπορεί να πάρει τηλέφωνο ή να επισκεφθεί εκεί, είτε για να δηλώσει ότι χρειάζεται κάποια υποστήριξη νοσηλευτική, ή για να δώσει την ετήσια συνδρομή του, να κάνει μια μικρή δωρεά. Όλα καλοδεχούμενα. Πρόκειται για τους εθελοντές Ελένη Δρακοπούλου, Μαρία Γκάτρη, Δημήτρη Ταρζέντα, Αγάθη Καραμπούλα, Ρένα Μαυρίκου, Ελένη Σίμου, Κατερίνα Αφεντούλη, Βαγγέλη Παντογιώ και Μαρία Μπισκετζή. Μαζί με αυτές τις αγαπητές και αγαπητούς εθελοντές του γραφείου, ας το πούμε έτσι, τον κύριο Παναγιώτη Τζαναβάρη για την εθελοντική επισκευή και συντήρηση του νοσηλευτικού εξοπλισμού. Μια τόσο χρήσιμη. Θέλω να ευχαριστήσω, μου το Διοικητικό Συμβούλιο εννοείται, σε αυτό το σημείο το Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων. Γιατί, και τον πρόεδρο φυσικά, τον Μάρκο Βουτσίνο και τη διοίκησή του. Για τη δωρεάν παραχώρηση του γραφείου στο σύλλογο ενός γραφείου. Όπως ξέρετε, έχουμε εδώ και περίπου 2 χρόνια, πάνω από ένα χρόνο, πάντως φύγει από το εκεί που ήμασταν, δίπλα στο χειμερινό παλάς, και είμαστε στο βάθος, στο ισόγειο του εργατικού κέντρου. Δεν πληρώνουμε πια ενίκιο και αυτό είναι πάλι και πάλι μια σημαντική ελάφρυνση στα έξοδα του συλλόγου. Σκεφτείτε 12 ενίκια το χρόνο. Βέβαια, το εργατικό κέντρο έχει τις δικές του δυσκολίες για τη συντήρηση του κτηρίου. Και ελπίζουμε ότι δεν θα μπουν εμπόδιο στο μέλλον στην παροχή που κάνει προς εμάς. Το εύχομαι και το ελπίζω. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ο Σύλλογος θα πρέπει να βγει εκ νέου στην αγορά και να αναζητήσει στέγη, ενδεχομένως με τα συνολικά έξοδα, φως, νερό, όλα αυτά να ξεπερνούν τις 5.000-6.000 ευρώ ετησίως. Άρα ευχαριστούμε πολύ το Εργατικό Κέντρο. Ευχαριστούμε όσοι είχαν την ιδέα, γιατί η ιδέα είναι που ξεκινάει από αυτούς τους ίδιους. Να κάνουν τη χρονιά που μας πέρασε και βέβαια τις προηγούμενες χρονιές, μιλάμε για το 23 τώρα, εκδηλώσεις, τα έσοδα των οποίων είτε πλήρωσε είτε εν μέρη, σε μεγάλο βαθμό πάντως, δόθηκαν ως δωρεά στο Σύλλογο. Είναι κάτι που θέλουμε να γίνεται. Καλούμε τους συλλόγους. Αν θέλουν να κάνουν μια εκδήλωση και να συνεισφέρουν μέρος των εσόδων στο Σύλλογο, είναι πολύ σημαντικό για μας. Θα είναι και για αυτούς, θα έχουν περισσότερα εισιτήρια ίσως. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη συναυλία του καλοκαιριού στα Χρούσα την ομάδα Σαμπάχ. Και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρούσων για την παραχώρηση του χώρου, την οικογένεια Οντιζά για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Ευχαριστούμε την θεατρική ομάδα ΤΑΚΑ που διέθεσε τα έσοδα των παραστάσεων της στο Σύλλογο. Ευχαριστούμε την μουσικοποιητική παράσταση Καβάφης τον Οκτώβριο στο Θέατρο Απόλλων. Συνεπώς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Σύρου και τον πρόεδρο Πάπη Κουλούρα. Δεύτερη φορά πρέπει να ευχαριστώ στον Πάπη. Σε μία εκδήλωση. Τα έσοδα μοιράστηκαν ανάμεσα στο σύλλογό μας και στο πλειοδότημα Δον Ιωάννου Στεφάνου. Και το παραδοσιακό εργαστήριο Άρωμα Παράδοσης, τον εμπνευστή της εκδήλωσης, τον Νίκο Σολάρη, για την παράσταση στις 27 Δεκάτου, πάλι με σημαντικά έσοδα,
Ενώ θα αναφέρω, θα μου επιτρέψετε, ότι τον Απρίλιο στο Θέατρο Απόλλων έγινε και ένα αφιέρωμα παρουσίαση της κινηματογραφικής δουλειάς του Αντώνη Αλβανόπουλου, όπου στο τέλος όλα τα έσοδα και πάλι δόθηκαν στο Σύλλογο. Άρα ευχαριστώ όλους αυτούς που μας στήριξαν με την εκδήλωσή τους. Πρέπει επίσης να αναφερθώ σε ορισμένους επαγγελματίες. Το κακό όταν αναφέρεσαι, κάναμε μια προσπάθεια σαν Διοικητικό Συμβούλιο να καταγράψουμε, χωρίς να κουράσουμε τώρα, δεν μπορούμε να πούμε 50 ονόματα, αλλά κάναμε μια προσπάθεια να καταγράψουμε και τους ιδιώτες μας που έχουν βοηθήσει. Το κακό όταν το κάνεις αυτό είναι ότι μπορεί να ξεχάσεις ένα όνομα. Άρα θα πω ότι όσους θα αναφέρω τώρα μας έχουν συνδράμει και υπάρχει και ο αφανής συνδρομητής μας, ο αφανής βοηθός και δωρητής μας. Αυτόν που πιθανά θα ξεχάσω να αναφέρω. Για παράδειγμα, ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Σιμιτσή που κάνει τις επισκευές των αυτοκινήτων μας και χρεώνει ελάχιστη εργασία ή καθόλου εργασία. Και με αυτή την αφορμή πρέπει να πω ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούμε έχουν περάσει τον χρόνο της ζωής τους και ενδεχομένως ένας στόχος που θα θέσουμε την επόμενη περίοδο είναι και αυτά τα έκτακτα έξοδα, θα είναι η αγορά ενός νέου οχήματος που είναι μια σημαντική δαπάνη, όπως ξέρετε, όσοι έχετε αγοράσει αυτοκίνητο. Και άρα εκεί θα πρέπει να γίνει ένας αγώνας για να επιτευχθεί αυτός ο ειδικός στόχος. Γιατί οι νοσηλεύθεροι μας κινούνται καθημερινά και κάνουν αμέτρητα χιλιόμετρα με τα αυτοκίνητα. Ευχαριστούμε το ΚΤΕΟ στο ΜΑΝΑ που κάθε χρόνο ελέγχει δωρεάν τα αυτοκίνητα, το ΚΤΕΟ του κ. Στεφάνου, την Κρεαταγορά Ρωσουνέλος που πάσα και Χριστούγεννα καλύπτει εξ ολοκλήρου τους δωρεπιταγές του Συλλόγου προς τις νοσηλεύθερες. Το κατάστημα Καλοφωλιά, το ζαχαροπλαστεία για γλυκά, είναι πολλά για ζαχαροπλαστεία, κανακάλες, αθημαρίτη Σύριδος. Ευχαριστούμε τον Νικόλα Μακριονίτη που θα σας κεράσει βγαίνοντας τσίπουρο και μαστίχα. Το κατάστημα Βακονδίου που ξέρετε είναι τις κορνίζες στην καλερί για το δώρο που θα κληρώσουμε σήμερα στην Πίτα και μην ξεχάσουμε να κάνουμε την κλήρωση. Πέρσι τελειώσαμε και δεν είχαμε κάνει την κλήρωση και τρέχαμε. Το μεταφορέα Ιωσήφ Τσανθάκη που κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί το παιδί για να εξυπηρετήσει το Σύλλογο. Τις εφημερίδες φυσικά λόγω των Κυκλάδων και κοινή γνώμη που καλύπτουν σταθερά τις εκδηλώσεις μας. Ευχαριστούμε, είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε καλά το μήνυμα και βέβαια όλες οι ιστοσελίδες που μας καλύπτουν κάθε φορά και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ είχα γράψει τον Πάμπη Κουλούρα που βοητοσκοπεί την εκδήλωση. Δεν θα το πω Πάμπη ξανά. Τους δωρητές λοιπόν, είτε είναι μεμονωμένα άτομα, είτε οικογένειες, είτε τοπικοί σύλλογοι και σωματεία. Τους τακτικούς συνδρομητές που θα θέλαμε, όπως σας είπα, να γίνουν περισσότεροι. Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Α, και στο σημείο αυτό των δωρητών, των συνδρομητών, οι οποίοι καλούνται μια φορά το χρόνο με ένα τηλεφώνημα, γίνεται μια υπενθύμηση. Αν δεν περάσουν από μόνοι τους, ποιος το έχει στο νου του μια φορά το χρόνο. Καλούνται λοιπόν να περάσουν να αφήσουν 10 ευρώ ή να κάνουν μια κατάθεση αριθμού λογαριασμού. Έχουμε σκεφτεί την αναγκαιότητα να υπάρξουν δύο επιπλέον των όσων έχουμε σήμερα εθελοντές ή κάποιος από τους υπάρχοντες ή υπάρχουσες, αν θέλει να αναλάβει και αυτό, να κάνει ένα τηλεφώνημα υπενθύμησης σταδιακά, 5 τηλεφωνήματα τη μέρα, ώστε είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχουν όλοι στο νου τους ότι πέρασε η χρονιά και να καταθέσουμε το 10 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, αν κάποιος ενδιαφέρεται εθελοντικά να συνεργαστεί, μέλος μας εννοείται, να συνεργαστεί με το Σύλλογο σε αυτό το τομέα, θα μας πει. Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για τη χορήγηση νοσηλευτικών κρεβατιών. Τους υπαλλήλους με τους οποίους μονίμως συνεργαζόμαστε σε Δήμο και Περιφέρεια. Τον Δημήτρη Κοντιζά, συνεργάτες που μας δώσανε σήμερα, μας κάνανε, βελτιώσαν την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης. Φυσικά τη χοροδία την ευχαριστήσαμε. Και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τις νοσηλεύθερες του Συλλόγου, τις εργαζόμενές μας. Αυτό που πραγματικά είναι ο Σύλλογος, δεν είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αλλάζει κάθε τριετία. Οι νοσηλεύθερες, ελπίζουμε, οι κοπέλες αυτές είναι κυρίες και οι τρεις, να μείνουν μαζί μας πάρα πολλά χρόνια, να είναι ευχαριστημένες από την εργασία τους, από τις συνθήκες εργασίας, να νιώθουν όπως αισθανόμαστε εμείς ότι προσφέρουν και να, έτσι να διάγουν ένα βίο ικανοποίησης. Ευχαριστώ. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία αποφασίσαμε να ευχαριστήσουμε με διακριτό τρόπο κάποιους ανθρώπους και κάποια σωματεία. Και να το επαναλάβουμε του χρόνου στην ανάλογη εκδήλωση. Και θέλω να ξεκινήσω από την κυρία, από μια κυρία, θα πω μετά πια, η οποία είναι στο Σύλλογο από την πρώτη στιγμή, έχει εργαστεί δηλαδή από το 1995 κοντά στο Σύλλογο σαν εθελόντρια, έχει κάνει τεράστια δουλειά στην περιοχή που ζει στο νησί, έχει οργανώσει και γράψει συνδρομητές και ασχολείται πέρα από άλλες εθελοντικές δουλειές, ασχολείται διαρκώς και πάρα πολλά χρόνια με το να επισκέφτεται τα σπίτια και να εισπράττει τη συνδρομή.
Αυτή η κυρία είναι η κυρία Άννα Γκάβ και θα καλέσω το σύζυγό της να παραλάβει. Δεν ήρθε η ίδια, αλλά ξαναφέρετε μπορείτε να πείτε εκ μέρους. Χρόνια πολλά και κουράγιο, γιατί έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για την κυρία Άννα. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπάρχει μια σταθερή συνδρομή που επαναλαμβάνεται, υψηλή συνδρομή και δωρεά προς το Σύλλογο που επαναλαμβάνεται σχεδόν ετησίως και είναι από την Αιγαίας ΑΜΚΕ, πολιτιστικού και κοινοφιλούς έργου, που ανήκει, όπως γνωρίζετε ίσως, στον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο. Η ετήσια βοήθεια του, που αν δεν κάνω λάθος κειμένου στις 5.000 ευρώ, είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί είναι σταθερή σχεδόν κάθε φορά ετησίως. Θα πετύχουμε να είναι και ετησίως, ελπίζω. Και με αυτή την αφορμή, λοιπόν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαρτίνο και την Αιγαίας ΑΜΚΕ. Δεν είμαι εδώ κάποιος εκπρόσωπος, αλλά θα παραλάβει το αποσύλλογο. Παρομοίως, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Δημήτριος και Λιλίκας Μωραΐτη, το κληροδότημα, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει πάρει την πολύ σημαντική απόφαση τα τελευταία δύο χρόνια να επιχορηγήσει το Σύλλογο με 10.000 ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι 10.000 ευρώ το χρόνο είναι δύο μήνες λειτουργία του Σύλλογου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Δεν έχουμε λόγια να τους ευχαριστήσουμε. Παρακαλώ κάποιους από το Συμβούλιο. Νομίζω υπάρχει κάποιος από το Συμβούλιο. Κυρία Ζαγόνη, ευχαριστώ πολύ. Ρίτα. Ευχαριστούμε για τη συνδρομή. Σας εύχομαι καλή χρονιά, καλή δημιουργική χρονιά, υγεία. Και να είσαστε πάντα κοντά μας, όπως θα είμαστε και εμείς για πάντα κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος, δεν ξεχνάω τη στιγμή, φέτος το καλοκαίρι, ήμουνα σε ένα στεναδάκι της Σερμόπολης και έπινα καφέ. Και χτύπησε το τηλέφωνο, όπου μία κυρία μου ανακοίνωσε, χωρίς να της έχω κάνει ποτέ νήξη, χωρίς να μου έχει κάνει ούτε εκείνη νήξη, χωρίς να της έχω ζητήσει τίποτα ποτέ ή κανείς από εμάς, χωρίς να έχει ασχοληθεί ή ζητήσει τη βοήθεια του Συλλόγου. Τα λέω αυτά γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά σημαντικό. Με πήρε με ένα απλό τηλεφώνημα και μου είπε: Νίκο, αποφάσισα να επιχορηγήσω το Σύλλογο με 10.000 ευρώ δικά μου χρήματα. Αυτό ήταν συγκλονιστικό εκείνη τη στιγμή. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν άλλοι δύο μήνες λειτουργίας του Συλλόγου και είναι οι λόγοι αυτοί οι τελευταίοι που ακούσατε που ο Σύλλογος μας φέτος κατόρθωσε να έχει πλεόνασμα μέσα στη χρονιά 20.000, που είναι ένα μαξιλάρι ασφαλείας όπως λέμε. Πρόκειται για την. Θέλουμε να τιμήσουμε την κυρία Δέσποινα Παρασκευαΐδου για αυτή την προσφορά, η οποία δεν της είχε καν ζητηθεί. Δεν είναι σήμερα μαζί μας γιατί δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν ήθελε να βγει. Είναι το ευχαριστήριο προς την κυρία Δέσποινα Παρασκευαΐδου. Σημαίνουν ότι εμείς ευχαριστούμε ανθρώπους ή φορείς που δίνουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Φυσικά δεν θα επανέλθουμε με τους ίδιους του χρόνου. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι τελευταία, διαρκώς περισσότεροι νομίζω, που σκέπτονται το Σύλλογο σε μια κρίσιμη στιγμή. Καμιά φορά, και ακόμα και όταν σε δύσκολες στιγμές, όταν έχουν χάσει έναν άνθρωπό τους. Και αντί Στεφάνου, συνήθως δίνουν κάποια χρήματα στον Σύλλογο παρέχον. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι 30, 50, 80, 100, 200 ευρώ. Όχι απλά δεν έχει σημασία, είναι πάρα πολλά χρήματα γιατί οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί και το συνολικό ποσό ισοδυναμεί με μια μεγάλη προσφορά και ελπίζομαι ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν. Θέλω να κλείσω ξεκαθαρίζοντας ότι ενώ καλούμε όλο τον κόσμο, κάθε οικογένεια να εγγράψει, το επαναλαμβάνω, ένα μέλος έσω στο Σύλλογο, θα έπρεπε να έχουμε 6.000 μέλη, δεν νομίζω να το πετύχουμε ποτέ, που με 10 ευρώ το χρόνο θα κάλυπταν πλήρως τα έξοδα του Συλλόγου, θα ήταν 60.000. Αλλά με 500 άτομα θα έπρεπε κάθε μέλος μας να δίνει 120 ευρώ το χρόνο. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό και γι' αυτό ενώ έχουμε την ηθική ανάγκη να γράφουμε, να εγγραφούν, να έρθουν δίπλα μας, όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη, απ' την άλλη, διαρκώς ταυτόχρονα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευρύνουμε τους δωρητές και να στείλουμε το μήνυμα αυτό που ελπίζω πήρατε σήμερα. Ότι ο Σύλλογος διοικείται καλά, αποτελεσματικά και εφόσον εμπλέκονται και χρήματα
και ηθικά και οτιδήποτε δίνεται πιάνει τόπο και οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι συμπολίτες μας των οποίων χτυπάει το κουδούνι. Και τελείωσα. Αυτό ήταν. Ελπίζω δεν σας κούρασα. Θέλω τώρα να καλέσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να κόψουμε και την πίτα. Είπαμε φυσικά ότι κάνουμε και αυτό. Να έρθουν όμως πάνω, παρακαλώ. Να έρθουν λοιπόν, παρακαλώ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να έρθουν οπωσδήποτε οι νοσηλεύθερες που τυχόν είναι εδώ. Νομίζω ότι μία νοσηλεύθερη δεν μπορούσε να έρθει λόγω του ότι εργαζόταν. Παρακαλώ και τη νοσηλεύθερια και τους εθελοντές μας. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά πίσω από το τραπέζι να χανούμε όλοι μαζί και οι εθελοντές μας που μας συμβράμουν. Δεν είναι κανένα θέμα προβολής, είναι θέμα ενότητας και κοινότητας. Επίσης, είχαμε καλέσει και εκπρόσωπο του κληροδοτήματος Δώστε Φάνου, τον πρόεδρο Πέτρο Ραουζέα. Μου είπε ότι δεν μπορούσε να έρθει, αλλά μου είπε να μεταφέρω τις ευχές. Είναι αδελφός σύλλογος, το κληροδότημα Δον Στεφάνου. Υπάρχει συνεργασία ορισμένες φορές και ασφαλώς θέλουμε και τη δικιά του ανάπτυξη, βελτίωση, όπως κάνουμε τα ίδια πράγματα ακριβώς που παλεύουμε για μας, για όφελος όλου του νησιού. Αυτά από αυτό το μικρόφωνο και παρακαλώ τώρα κάποιος άλλος σας προτείνει για το. Οι δύο ιερείς, αν θέλουν να πούν κάτι. Ναι, πριν ξεκινήσετε, ας πω κιόλας ότι λάβαμε και την. Κάποιοι άνθρωποι αιρετοί κυρίως θέλησαν να στείλουν μηνύματα. Είπαμε ότι δεν θα κουράσουμε τον κόσμο σε μια τόσο δύσκολη μέρα με κρύο να διαβάζουμε και μηνύματα. Αν ήταν κάποιος εδώ, θα έλεγε φυσικά ένα χαιρετισμό. Αλλά έχετε λοιπόν τις ευχές και έχουμε όλοι μας τις ευχές του Δήμου μας, της Περιφέρειας, βουλευτών και άλλων αιρετών εκπροσώπων μας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου, διού Θεοπρεπός εδογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεέ ημίν το Μεγαέλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το Μεγαέλεος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον, τη δεόμεθά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, δωροθέου και πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, τη δεόμεθά υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότητος Κύριον και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων των απεκτεχόμενων του παρασκευμένου και πλησιον έλεος ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίνκαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένα σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν εαυτών της Χριστότητός και ευλόγησον τον μπλακούντα τούτο. Τον προσφερόμενον, εις δόξαση και τιμή, τον Αγίος Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπληξον εφημάς, τους τα δώρατα αυτά ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, τα σωτηρίους δωρεά σου, ότι επισύ ελπήκαμε το ζώντι Θεού εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών. Πλήθυνον εν αγαθείς τη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών. Ότι και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός,
των Αγίων Πατρών Σιμών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων στον Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μαζί μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μέσα από την καρδιά μας και ακούγοντας όλο αυτό το τεράστιο πραγματικά ανθρώπινο, ανθρωπιστικό έργο το οποίο προσφέρει ο Σύλλογος, να ευχηθώ και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις νοσηλεύτριες, γιατί είναι σε εισαγωγικά τα εργαλεία του Συλλόγου τα οποία αποδίδουν και το νοσηλευτικό ιατρικό καθήκον, αλλά περισσότερο το ανθρωπιστικό. Είναι, ξέρετε, σημαντικό αυτό που είπε και ο Πρόεδρος, ότι δεν πάνε να συνδράμουν το φίλο, το συγγενή, πηγαίνουν και χτυπάνε στον άγνωστο. Που εκείνη τη στιγμή αυτός ο άγνωστος, ο μόνος άνθρωπος, καταλαβαίνετε τι αισθήματα λαμβάνει αγάπη, στοργή, φροντίδα, και είναι κάτι σημαντικό το οποίο το ψάχνουμε συνεχώς στις μέρες μας. Εύχομαι λοιπόν, και μεταφέροντας και τις καλύτερες ευχές και των υπόλοιπων Δημοτικών Συμβούλων και του Δημάρχου μας, χρόνια πολλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, και οπωσδήποτε ο Δήμος θα είναι πάντα στο πλευρό του Συλλόγου. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά. Βλέπω ότι είναι μαζί μας η κυρία Θωμαή Δεντρινού, Νίκος και Υποφύλακας, αντιδήμαρχη. Δεντρινού. Εντάξει. Κυρία Αγγελική Ψιλοπούλου και ο κύριος Παύλος Χρυσαφίδης. Εδώ δεν ήταν. Ωραία, οπότε οι ευχές είναι όλων. Παύλο, δεν σε έβλεπα, είσαι όρθιος. Μεταφέρω τις ευχές όλου του Δημοτικού Συμβουλίου λοιπόν, γιατί και εύχομαι να συμπαρασταθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στο Σύλλογό μας. Είναι σημαντικό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να κόψουν και αυτά ένα κομμάτι με μια ευχή. Ο Αντιπρόεδρος Ηλίας Μανιατάκης. Καλή χρονιά και εύχομαι η τρέχουσα χρονιά να είναι ακόμη καλύτερη της προηγούμενης. Λοιπόν, εύχομαι ειρήνη στον κόσμο και μια καλή πορεία και μια καλύτερη χρονιά στο Σύλλογό μας, για να μπορεί για πολλά ακόμα χρόνια να προσφέρει στην τοπική κοινωνία της Σύλλου. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, και ο Σύλλογος να συνεχίσει έτσι για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Χρόνια πολλά με υγεία. Εγώ θα κόψω ένα κομμάτι στα παιδιά. Υγεία και του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ. Προσωπεί και εκείνη τις τρεις νοσηλεύτριες, όπως κάναμε με τους Δημοτικούς Συμβούλους, στην ευχή σας. Και νομίζω ότι τελειώνουμε, να κάνουμε την κλήρωση για το νόμισμα. Ναι. Δεν έχει κληρωθεί. Έχουμε μοιράσει από ένα νούμερο στον καθένα σας, ελπίζω να έχουμε όλοι. Πειράζει που σου πήρα το λόγο, Πρόεδρε. Είναι πολύ δημοκρατικός Πρόεδρος, πρέπει να σας πω. Έχουμε δώσει νούμερα από το 501 μέχρι το 603. Έχει πάρει το μάτι με ένα πολύ μικρό αγόρι εκεί που το λένε Μιχάλη.
Μιχάλη, μπορείς να μας πεις ένα νούμερο από το 501 μέχρι το 603. 527. 526. 526 το νόμισμα, λοιπόν. Εκπληκτική εκπλήρωση. Μπράβο, Αρνή. Συγχαρητήρια. Δημήτρη, θα παραλάβεις το μαχαίρι φεύγοντας. Όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί η παρουσία σας είναι πάντα στήριξη. Σας ευχαριστούμε. Στην έξοδο παραλαμβάνετε το ενημερωτικό φυλάδιο αριθμός 1, θα υπάρξουν και άλλα, και βγαίνουμε όλοι έξω για να μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια και να σας κεράσουμε. Ευχαριστώ.